Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια μιας ειρηνικής επίλυσης αλλά και μιας ουσιαστικής δημοκρατικής πορείας για τον λιβικό λαό. Σήμερα έρχεται η στιγμή για μια νέα φάση για τον λιβικό λαό, στην οποία και πάλι η Ελλάδα μπορεί και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο καταρχήν στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και στην όλη προσπάθεια της ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης, αλλά και της δημοκρατικής δημιουργίας και θέσμισης στη Λιβύη. Έτσι ώστε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια ειρηνική μετάβαση, δημοκρατική μετάβαση σε όφελος του λιβικού λαού. Ήδη και άμεσα η Ελλάδα πρόσφερε ανθρωπιστική βοήθεια, κατέθεσα πρόταση στην συνάντηση αυτή, όπου η ΕΙΔΑΠ μπορεί άμεσα να προσφέρει με την βεβαίως χρηματοδότηση από τους διεθνείς φορείς σημαντικά ποσά νερού, πόσιμου νερού, που είναι βασική τους ανάγκη αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη και όχι μόνο, που θα μπορέσει να αυξήσει περίπου κατά 50% το πόσιμο νερό στην πόλη αυτή. Είμαστε σε επαφή με την νέα ηγεσία και με τους διεθνείς οργανισμούς για τις λεπτομέρειες αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, η Κρήτη θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως κόμβος όχι μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά επίσης για αρρώστους και για την μεταφορά τραυματισμένων, αλλά και την μεταφορά της προσπάθειας της ανασυγκρότησης κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή της Λιβύης. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι μια μεγάλη ευκαιρία η Αραβική Άνοιξη που εξελίσσεται στην περιοχή μας να γίνει η βάση μιας νέας συνεργασίας των λαών της Μεσογείου, μιας νέας συνεργασίας που ανοίγει ευκαιρίες. Ευκαιρίες για την συνάντηση των πολιτισμών μας, για την συνάντηση των νεολαίων μας, αλλά και επίσης για την οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη η Μεσόγειος, όπως βεβαίως και η Ελλάδα. Αυτά ήταν τα θέματα τα οποία κατέθεσα και θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια.